Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η σειρά εξελίσσεται με αμύωτους ρυθμούς και συνεχίζει με καθημερινές ανατροπές. Η Ράινα προσεχώς θα έρθει στην επιφάνεια με κάτι πολύ συγκλονιστικό, με μία αποκάλυψη που κανείς δεν περιμένει. Μία δεύτερη ταυτότητα, που κανείς δεν γνωρίζει μέχρι τώρα. Η αλήθεια είναι πως κάτι περιμέναμε, ώστε να πέσουν και οι μάσκες. Τι είναι αυτό που κρύβει το οποίο είναι τόσο επικίνδυνο, που θα βάλει σε περιπέτειες ακόμη και την ζωή της. Είναι ένα μυστικό φωτιά. Ένα μυστικό που θα αναθεωρήσει πολλά για όσα έχουμε δει έως τώρα, και θα είναι σαν να ξεκινάει η σειρά από το μηδέν. Όλα ξεκινούν όταν κανονίζεται ραντεβού, ώστε η Ράινα να πάει τελικά στο σπίτι του Σίμου, του ανθρώπου δηλαδή που έχει το δαχτυλίδι, και τον είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο. Αφού λοιπόν φτάσει στη βίλα, θα χρειαστεί να τον περιμένει, μιας και ο Σίμος είναι καθοδόν. Χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, από πίσω του ένα άλλο αυτοκίνητο με αστυνομικούς τον παρακολουθούν. Αφού φτάσει ο Σίμος, υπάρχει ένας άντρας στο δίπλα δωμάτιο μέσα στη βίλα, ο οποίος κάνει live μετάδοση. Μόλις ανέβει ο Σίμος στην κρεβατοκάμαρα του πόνου, στο κρεβάτι όπως περίμενε βρίσκει την Ράινα. Εκείνος ξεκινά την χαϊδεύει αισθησιακά, ενώ στη συνέχεια με την λεπίδα προσπαθεί να κάνει το ίδιο που έκανε και στα υπόλοιπα κορίτσια στο παρελθόν. Πριν προλάβει όμως να την βγάλει από τη μέση, η πόρτα της βίλας σπάει, και μπουκάρουν μέσα αστυνομικοί. Ακινητοποιούν τον Σίμο και όσους ήταν στο χώρο. Η Ράινα την επόμενη μέρα και χωρίς περούκα, φτάνει στο αστυνομικό τμήμα. Λέει σε όλους καλώς σας βρήκα, είπα στην όμως Δήμητρα Γιατράκου. Παράλληλα με όλα τα άλλα τρέχουν πολλές ακόμα υποθέσεις, και η Δήμητρα και όχι η Ράινα όπως την ξέραμε, είναι πλέον στο πλάι του αστυνόμου Κουράκου, με την ένταση να χτυπάει κοκκινό. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.